Λοιπόν, εμείς ξαναλέμε ότι το άλμπουμ κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Νοημάντα, το οποίο παραμένει ένα ταπεινό δισκοπολείο του Νοδοσαρή. Καθόλου αξιοπρεπέστατο, θα το έλεγα. Ωραία, και λοιπόν, όλα αυτά που λειτουργούν έτσι, mm-hmm. κατά τη γνώμη μου. Το λέω χαριτολογώντας, βέβαια. Ναι, είναι στην οδό Σαρή 46, στο Ψηρή, έτσι. Και να πούμε ότι κυκλοφορεί και σε ηλεκτρονική μορφή το άλμπουμ αυτό, η Απίθεια. Που μπορεί να το βρει κάποιος στο www.imandas.org, να το παραγγείλει και σε φυσική αλλά και σε ηλεκτρονική μορφή. Να πούμε ότι υπάρχει και ένα site δικό σου. Ναι, το www.jamon.gr. Mm-hmm. Και βέβαια σε βρίσκει κάποιος και στο Facebook, έχεις παρουσία και εκεί. Ναι, αυτό το πράγμα mm-hmm. πια είναι. Ναι, αλληλένδετο. Άμεσο πλέον. Και να πούμε επίσης ότι υπάρχει σελίδα του Τσαμόαν επίσημη, και site αλλά και σελίδα στο Facebook. Μπορεί κάποιος να σε αναζητήσει εκεί και να έρθει σε επαφή μαζί σου. Βεβαίως. Για οτιδήποτε. Βεβαίως. Και να πούμε επίσης ότι μέσω αυτών των δύο πραγμάτων μπορεί κάποιος να μαθαίνει και νέα δικά σου. Όλα περνάνε από εκεί. Mm-hmm. Μέσα και από τη σελίδα και από το Facebook περνάνε όλες οι κινήσεις μας και η καθημερινότητα ό,τι αφορά τη μουσική και τα νέα μας, τα live που θα έρθουν. Λοιπόν, επειδή έρχεται μάλλον ένα σημαντικό live την Παρασκευή 4 Νοέμβρη στο Ilion Plus, στο κέντρο της Αθήνας. Μίλησε μου λίγο γι' αυτό, γιατί είναι ένα live το οποίο έρχεται μετά από πολύ καιρό για σένα ως Τσαμόαν. Ναι, αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό της μπάντας μας πια, γιατί είμαστε πάρα πολλά άτομα και ο καθένας από αυτούς έχει άλλα τόσα για να κάνει. Και κάποιοι μάλιστα δεν μένουν καν στην Ελλάδα. Ο Κώστας Αναστασιάδης, ο ντράμερ μας, είναι στο Κιλκής. Mm-hmm. Ο Γιώργος Κοντραφούρης είναι καθηγητής στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο στην Κέρκυρα και έρχεται λίγες μέρες την εβδομάδα. Ο Αντρέας ο Πολυζωγόπουλος που είναι μέρος της κατάστασης και όταν δεν παίζει ο Αντρέας, γιατί τα παιδιά που ξεκινήσαμε και κάναμε την Απίθεια, όλη η ομάδα αυτή, μου αρέσει να λειτουργώ έτσι και ευτυχώς αρέσει και στα παιδιά να λειτουργούν έτσι. Δεν πάει να πει ότι ήρθε, έπαιξε μια φορά και τέλος. Τον θεωρώ μέρος του πράγματος, γιατί έβαλε το λιθαράκι του για να γίνει αυτό το πράγμα. Οπότε έχουμε φτιάξει μια ωραία ομάδα ανθρώπων, που είναι ευχή το ότι μπορούμε να το κάνουμε και live, έστω και μετά από αρκετούς μήνες. Ελπίζουμε να μπορούμε να παίζουμε και πιο συχνά. Αλλά είμαστε ομάδα, παραμένουμε ομάδα, ακόμα και να μην βγαίνουμε συχνά. Αλλά εκ των πραγμάτων δεν μπορούμε να παίζουμε γιατί έχουν πάρα πολλά πράγματα όλοι. Δυστυχώς δεν κάνουμε μόνο μουσική. Μάλλον δεν αφιερώνουμε τόσο χρόνο όσο θα θέλαμε στο να κάνουμε μόνο μουσική και να παίζουμε. Όλα τα παιδιά έχουν τις υποχρεώσεις τους. Και έτσι προς το παρόν τουλάχιστον θα υπάρχει ένα κενό ανάμεσα από τα live. Ελπίζουμε όσο περνάει ο καιρός να γίνεται όλο και λιγότερο. Αλλά να μην παίζουμε και συνέχεια τώρα, εντάξει. Αυτό πήγα να σε ρωτήσω. Δηλαδή, είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος επιδιώκει να παίζει συχνά? Όχι. Όχι. Επιδιώκω να κάνω σοβαρά πράγματα με αξιοπρέπεια προς το κοινό και τους ανθρώπους που έρχονται στα live, γιατί είναι δύσκολες οι εποχές και το ξέρω και για εκείνους, αλλά και για μας. Οπότε προτιμάω να κάνω πιο οργανωμένα έτσι πραγματάκια σε όχι τόσο συχνή μορφή. Και μάλιστα όλο αυτό δεν το διαπραγματεύεσαι, να το πω έτσι. Και τι εννοώ, ότι προτιμά να παίζεις με όλη την πάντα, full band, παρά να κάνεις ακουστικά set τα οποία ενδεχομένως θα σου έχουν δώσει και ένα μεροκάματο παραπάνω. Όχι, δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Σκοπός μου είναι αυτή τη στιγμή να μπορέσουμε όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έχουμε βρεθεί μαζί να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε γιατί μας αρέσει και στο στούντιο και στο live. Δεν σκέφτομαι τίποτα άλλο να κάνω παρεμφερή. Και χαίρομαι που το λες, γιατί για να βγει αυτή η δουλειά προς τα έξω, ενώ πάνω στη σκηνή, δεν είναι καθόλου εύκολο. Μιλάμε για ένα πλήθος οργάνων. Και βέβαια δεν είναι εύκολο. Έτσι, και μάλιστα αυτό που είπες με την μετακίνηση, δηλαδή ουσιαστικά με την απόσταση των ανθρώπων που δεν ζουν στην Αθήνα ή πηγαίνουν, έρχονται ή κάποιοι ζουν στο εξωτερικό. Στο μυαλό κάποιου άλλου συνάδελφού σου μπορεί να φαινόταν εξής, ως ένα μεγάλο λαβύρινθο όλο αυτό. Όχι, μπορεί, φαίνεται. Δηλαδή, πολλοί και άνθρωποι που είναι γύρω μου και δικοί μου άνθρωποι μου λένε ότι
ρε εσύ, ας πούμε, μεγάλο το σχήμα. Πού θα πας τώρα? Δηλαδή, μόνο για να συντονιστείτε θέλετε ένα μήνα. Mm-hmm. Και δεν έχει άδικο, αλλά τι πάει να πει αυτό? Δεν γίνεται. Αφού έτσι φτιάχτηκε. Αν είναι να αλλάξει μορφή ή να πάρει μια άλλη μορφή, να πλαισιωθεί από άλλα παιδιά που θα έχουν περισσότερο χρόνο, θα τα αποφασίσουμε όλοι μαζί. Όχι εγώ. Mm-hmm. Άρα, ο δίσκος δεν έγινε μόνο από μένα, ναι. Mm-hmm. Έγινε από όλους. Άρα ουσιαστικά λειτουργείς με τη λογική ενός συγκροτήματος. Μα πώς αλλιώς θα μπορούσα να λειτουργήσω με αυτούς τους ανθρώπους που έχω στην πλάτη μου? Mm-hmm. Δηλαδή θα ήταν πολύ παράξενο. Άρα το ότι βγαίνω μπροστά με όλη τη συνείδηση. Ha. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είμαι μόνος μου. Δεν είμαι μόνος μου. Αυτοί οι άνθρωποι, αν δεν είχαν βάλει ο καθένας την νότα του και την ενέργειά του, mm-hmm. δεν θα είχε γίνει τίποτα ίδιο. Παρ' όλα αυτά, μέσα σε όλα αυτά που μου λες, νιώθεις λιγάκι performer πάνω σκηνή? Νιώθεις ότι σηκώνεις το βάρος που απαιτείται για να υποστηρίξεις τα κομμάτια, να παίξεις την κιθάρα σου? Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που είναι ψηλοδιαδικαστικό. Mm-hmm. Εγώ έχω πλήρη συνείδηση με ποιους έχω, έχω στην πλάτη μου. Της ματαιοδοξίας. Όχι, όχι. Έχω πλήρη συνείδηση ποιους έχω στην πλάτη μου. Αυτό το ξέρω. Mm-hmm. Τώρα το πώς θα βγω εγώ μπροστά, δεν αφιερώνω χρόνο στο να το σκεφτώ. Όπως νιώθω, έτσι βγαίνω. Αν αυτό αρέσει, αν αυτό είναι παράξενο, ή αν αυτό είναι, δηλαδή δεν έχω και ιδιαίτερη κίνηση πάνω στη σκηνή. Και δεν πας σε κομμωτήριο πιο πριν? Όχι, ειδικά κομμωτήριο δεν πάω σίγουρα. Το μουσί μου το φτιάχνω μόνος μου, γιατί το από πάνω δεν υπάρχει. Ναι, δεν έχω τέτοια πράγματα στο μυαλό μου. Θέλω να βγαίνω να κάνω ένα πιστό και καλό live. Mm-hmm. Γιατί όσοι έρχονται σε συναυλίες, είναι δύσκολο ακόμα και αυτά τα 8 και τα 10 ευρώ να τα δώσουν, γιατί δεν είναι μόνο τα 10 ευρώ, είναι να πιούν και μια μπύρα, είναι να και μετακινήσεις τους, και το καταλαβαίνω απόλυτα γιατί το ζω. Είναι κάτι που το ζω και εγώ. Και μια που τον έφερες είναι η προπόληση 8 ευρώ. Η προπόληση τιμές... ξεκίνησε σήμερα. Mm-hmm. Ουσιαστικά είναι προπόληση 8 ευρώ και 10 ευρώ είναι στο ταμείο. Τα σημεία προπόλησης είναι ο Ιμάντας στη mm-hmm. Σαρή 46, το δισκάδικο του Παναγιώτη, το Ticket House και το Ilion Plus. Άρα έχουμε από σήμερα σημεία. Είναι στη διάθεση του κόσμου, δηλαδή όποιος θέλει. Mm-hmm. Και ηλεκτρονικά Ticket House. Mm-hmm. Να πούμε ότι το Ilion Plus είναι ένας καινούργιος σχετικά χώρος, και αυτός με τη σειρά του. Βρίσκεται ακριβώς δίπλα στο Τριανόν, που είναι και τα γνωστό. Ναι. Είναι στην Κοντρικτόνος και Πατησίων. Κοντρικτόνος και Πατησίων, ναι. Έτσι, να το πούμε αυτό στους φίλους. Ζεστός χορός, και από την πρώτη στιγμή που ήρθα σε επαφή με τα παιδιά και ήθελα να συζητήσω κάτι, μου έκανε κλικ από την αρχή. Δηλαδή έχουν πάρα πολύ καλό ήχο. Έτυχε να είμαι και σε πρόβα τζενεράλε κάποιων παιδιών που παίζανε. Mm-hmm. Εγώ ξέρω ποιος τον έχει στήσει τον ήχο, οπότε ξέρω και από μέσα πώς. Ναι, εγώ ξέρω αυτό που είδες όμως. Η αίσθησή μου δηλαδή ήταν καλή, ήθελα να το κάνω από την αρχή εκεί. Και χαίρομαι που θέλανε και τα παιδιά να με φιλοξενήσουν εκεί. Και μάλιστα είναι πρόταση για τη μουσική, για τις μουσικές σκηνές στη χώρα μας, αυτός ο χώρος, έτσι, αυτό το σημείο. Βέβαια, δηλαδή, ουσιαστικά, γιατί είναι πιο πολύ σημείο συνάντησης, ναι, δημιουργών, να το πω έτσι, και βάζεις προς τα έξω μια άποψη σε αυτό που κάνει, παρά ένα μαγαζί που εντάξει, θα πας, θα παίξεις, θα φύγεις. Ναι, μωρέ, φαντάζομαι ότι αυτοί οι χώροι λειτουργούν λίγο πιο... Κοίτα, εκ των πραγμάτων είναι μαγαζιά. Είναι μαγαζιά, τα οποία μαγαζιά για να συντηρηθούν χρειάζονται και τα οικονομικά και όλα. Mm. Αλλά υπάρχουν κάποιοι χώροι που είναι λίγο πιο ζεστοί. Εγώ αυτό είδα σε αυτό το χώρο. Και νομίζω ότι δεν θα πέσω έξω, δηλαδή νομίζω ότι είναι όλα μια χαρά. Να πούμε ξανά για την ημερομηνία, Παρασκευή 4 Νοέμβρη, ώρα έναρξης έχουμε. 9.30 ώρα θα ανοίξουν οι πόρτες. Mm-hmm. Υπολογίζω ότι κατά τις 10 και κάτι θα ξεκινήσουμε. Ωραία, λοιπόν, να πούμε ότι εκεί πηγαίνεις ο Τζαμόαν με μία πλειάδα επίσης συναδελφών σου, μουσικών. Mm-hmm. Να τους πούμε αυτούς. Βεβαίως. Είναι ο Γιώργος ο Κονταραφούρης, είναι στα πλήκτρα. Ο Κώστας ο Αναστασιάδης είναι στα τύμπανα. Είναι ο Παναγιώτης ο Μπουραζάνης στον μπάσο. Ο Τόλης ο Λιμπερόπουλος είναι στην κιθάρα, τη δεύτερη. Ο Δημήτρης ο Κουζής είναι στο βιολί. Η Λιάννα η Κορέτσι είναι στο τσέλο. Ο Αντρέας δεν μπορούσε να είναι ο Πολυζογόπουλος γιατί θα είναι στο εξωτερικό, και του εύχομαι να πάει και καλά και να βρει πραγματικά αυτό που του αξίζει, γιατί είναι τρομερός παίχτης. Είναι τρομερό παιδί και τρομερός παίχτης. Άρα αλλάζει λιγάκι το σχήμα εδώ. Συμπορεύεσαι και με κάποιους άλλους μουσικούς. Η Λιάννα η κορίτσι ούτως ή άλλως συμμετείχε και στο πρώτο δίσκο. Στο πρώτο δίσκο. Ναι, ναι. Και εκεί παρουσιάζεις, Άκη, την Απήθεια. Θα παρουσιαστεί η Απήθεια. Mm-hmm.
Και ελπίζω να προλάβω να μάθουμε και άλλα 2-3 κομμάτια από τον καινούριο που έρχεται, mm-hmm. από την πτώση των θεών. Ελπίζω να προλάβουμε. Βλέπεις ότι ακόμα δεν σου έχω κάνει ερώτηση. Θέλω να το αφήσω για το τέλος. Ναι. Και δεν θέλω να πούμε και πολλά, γιατί όταν βγαίνει μια καινούργια δισκογραφική δουλειά, νομίζω ότι πρέπει να πάρει το χρόνο της. Ναι. Και ας έρθουν μετά οι ερωτήσεις από εμάς, εντάξει, δεν πειράζει. Παρ' όλα αυτά, θέλω να σε ρωτήσω, μια που ανέφερες κανά την απήθεια, να το ξαναπούμε, ότι είναι ένα κομμάτι το οποίο, παρόλο που δεν είναι το πρώτο που γράφτηκε, λειτουργήσε ως προπομπός, ως ένασμα, ως κινητήριο δύναμη, αν θέλεις, ολόκληρο το ομώνυμο δίσκου. Και είναι ένα κομμάτι, μάλιστα, το οποίο κινηματογραφήθηκε, βιντεοσκοπήθηκε, έγινε βίντεο κλιπ, να το πω έτσι. Ναι. Δική μας mm-hmm. γλώσσα, το οποίο μάλιστα γυρίστηκε όλο στο Πέραμα, την περιοχή την οποία κατοικοδεύεις, ναι, άλλωστε, σε εκεί γεννήθηκε, πολύ καλού μου φίλου το μηχανουργείο. Ναι. Mm-hmm. Πες μας έτσι λίγο γι' αυτό. Πώς ήθελες να μεταφέρεις κινηματογραφικά, να το πω έτσι, όλα αυτά τα οποία έγραψες με μουσική και με στίχο? Να σου πω την αλήθεια μου, δεν είχα κάτι να οδηγήσω τόσο τα παιδιά, το Μανώλη και τον Πανάγο που το κάνανε το βίντεο κλιπ. Ήμουνα σε μια φάση που ήταν το μυαλό μου από τις ηχογραφήσεις και από αυτά λίγο αποσυντονισμένο. Αυτό που είχα στο μυαλό μου είναι το minimal, κάτι πιστό minimal, να μπορέσει να αποτυπώσει την απλότητα που έγινε και αυτός ο δίσκος. Mm-hmm. Το παιδάκι, ας πούμε, ο Γιώργος, ο Γιωργάκης που παίζει, μιανού πολύ καλού μου φίλου ο γιος, δηλώνει την παιδικότητά μου. Αυτό, την παιδικότητά μου. Αυτό, δηλαδή, ένας πιτσιρικάς που με ψάχνει να με βρει και ουσιαστικά είναι αυτό, είμαι εγώ. Σε πετυχαίνεις μια στιγμή όπου ανοίξει μια πόρτα και ουσιαστικά παίζεις. Είμαι εγώ, ξέρεις. Mm-hmm. Γενικά δεν είχα κάτι στο μυαλό μου να οδηγήσω τα παιδιά. Το πήγαν εκεί πέρα που θέλανε και καλά κάνανε. Mm-hmm. Να πούμε ότι είναι ασπρόμαυρο. Ασπρόμαυρο, ναι, ναι. Έτσι. Και να πούμε ότι γυρίστηκε ξανά στο Πέραμα. Και να πούμε επίσης ότι μπορεί κάποιος να το βρει στο YouTube. Ναι. Υπάρχει δικό σου κανάλι εκεί. Αν θυμάμαι καλά, πρέπει να μου φτιάξανε χθες. Ωραία, έχουμε αποσπάσει μια είδηση λοιπόν. Γιατί εγώ είμαι βλάχος τελείως, έτσι, με τους υπολογιστές και αυτά δεν τα καταφέρνω καθόλου. Δηλαδή η γυναίκα μου ώρες-ώρες, ας πούμε, την πιάνουν, ξέρεις, κραυγές. Είσαι το ανάποδο του μπρακ δηλαδή. Εντάξει, όλοι έχουν, πώς το λένε, τη γνώση για να κάνουν κάποια πράγματα. Εγώ δεν έχω. Δεν. Mm-hmm. Ασχολούμαι με τα πάρα πολύ απλά. Λοιπόν, επειδή το αναφέραμε για την περιοχή σου, πες μου λίγο κάποια πράγματα. Δηλαδή, είναι μια περιοχή η οποία, και μιλάμε για το Πέραμα, η οποία σε σημάδεψε πάρα πολύ, σε καθόρισε. Γιατί μιλάμε μια περιοχή με έντονη κοινωνική άποψη, αν θέλεις. Και αυτό νομίζω περάστηκε και στα κομμάτια σου. Ναι, εντάξει, σίγουρα. Τέτοιου είδους περιοχές κρύβουν ένταση. Βασικά, μεγαλώνοντας αυτές τις περιοχές, έχεις μια ένταση γενικότερα. Δεν συμβαίνει μόνο στο Πέραμα, συμβαίνει και σε άλλες περιοχές. Στο Πέραμα ίσως να είναι λίγο πιο έντονο, γιατί είναι και γεωγραφικά στην άκρη του κόσμου. Πάντα ο τόπος σου σε σημαδεύει. Γιατί εκεί μεγαλώνεις, εκεί βιώνεις πράγματα. Και ειδικά όταν είναι και έτσι έντονα, γιατί εμείς έχουμε και το εργατικό και όλη αυτή την ιστορία που γίνεται με εμάς. Όχι πάντα καλά. Όχι πάντα καλά. Τα τελευταία χρόνια δεν είναι καλό αυτό που γίνεται στο Πέραμα. Mm-hmm. Αλλά έχουν αυτό το μαγικό αυτοί οι τόποι που ξανανασένουν. Ξαναγεννιούνται από τη στάχτη. Έτσι εγώ το μεταφράζω στο κεφάλι μου. Οπότε ελπίζω να τελειώσει αυτό που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια στο Πέραμα, με όλη αυτή την ιστορία με τους Χρυσαυγίτες και αφού όλο αυτό και το παραγγιωσμίκι. Και αυτό μάλιστα είναι μια περιοχή, μάλλον μία από τις περιοχές, όπου ενώ ακριβώς επειδή αναπτύσσει, επειδή ξέρεις πρόκειται από τα κάτω, από τα κάτω εχθρώματα, αναπτύσσει μια έντονη καλλιτεχνική και ανήσυχη δραστηριότητα, θαυμάσια μπορώ να πω, από νέους ανθρώπους, εν τούτες είναι περιοχές που αποφεύγουν όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν γραφεία, αν θέλεις, έχουν υπηρεσίες, δηλαδή το να προβάλλουν τη μουσική, ενώ σε επίπεδο live, σε επίπεδο συναυλιών, σε επίπεδο φεστιβάλ, για να κάνουμε κάτι όλοι μαζί συλλογικά, αποφεύγουν αυτές τις περιοχές.
Εντάξει, έχω ακούσει και ιστορίες τώρα τρελές όλα αυτά τα χρόνια για το Πέραμα και για, γενικά για την περιοχή μας εδώ γύρω-γύρω. Mm-hmm. Που οι άνθρωποι φαντάζονται ότι είμαστε Ούγκα και μόλις μπαίνεις μέσα στο Πέραμα, ας πούμε, ερχόμαστε και σε δέρνουμε. Ναι, το έχω ακούσει και παίζει εγώ. Και αυτό το πράγμα τώρα, ότι είμαστε, ξέρεις. Αλλά δεν σου, είναι... σου λέει τι να πάμε να κάνουμε εκεί. Δεν είναι τέτοια. Ενώ λίγο πιο πέρα στην Ελευσίνα. Ναι, δεν είμαστε κάστρο που χτυπάει 8 η ώρα η καμπάνα και μπαίνουμε μέσα. Mm-hmm. Δεν έχουμε τέτοια πράγματα. Είναι πιο έντονη η περιοχή κοινωνικοπολιτικά και συναισθηματικά, γιατί εντάξει, άλλο τώρα να βγαίνεις σε μια τελική στο μπαλκόνι σου και να βλέπεις το δάσος και το συντριβάνι, και άλλο τώρα να βγαίνεις και να βλέπεις τα καράβια. Δεν μπορείς να έχεις και την ίδια. Είναι άλλες εικόνες. Είναι άλλο πράγμα. Μεγαλώνεις έναν άλλο χώρο. Βέβαια. Μακάρι να μπορούσαμε και εμείς να βλέπουμε δέντρα και να μην είναι παρατημένο, γιατί το Πέραμα είναι παρατημένο. Mm-hmm. Και παρατήθηκε πρώτα από αυτούς που το αντιπροσωπεύουν και που μένουν. Δυστυχώς. Το παρατήσανε το Πέραμα. Πάμε να ακούσουμε ακόμα ένα κομμάτι για το δίσκο όσο προλαβαίνουμε και πάμε για το κλείσιμο της εκπομπής. Mm-hmm.